ωραίος. Και τώρα ήρθε η σειρά των νηστίσιμων φοινικωτών. Πολύ ωραία φοινικωτά. Αυτές τις γιορτινές μέρες είναι ό,τι πρέπει. Οπότε πάμε πρώτα να φτιάξουμε την πάστα μας με φοινίκια. Μέσα σε αυτήν την κατσαρόλα που ήδη ζεσταίνεται, πάμε να ρίξουμε το νερό μας. Μέσα το νερό. Και μέσα στην κατσαρόλα με ζεστό νερό, πάμε να ρίξουμε τα φοινίκια μας. Αυτά είναι φοινίκια ποικιλίας με τζούλ, που είναι τα πιο ωραία, ή τα Ισραηλίτικα, γιατί με αυτόν τον ονομασία μπορούμε να τα βρούμε στις φρουταρίες. Προτιμήστε αυτά, γιατί δεστε είναι μεγάλα, έτσι ωραία και ζουμερά. Όχι τα άλλα τα πιο μικρά που είναι σε συσκευασία, αυτά μπορούμε να τα αγοράσουμε χύμα. Οπότε μέσα τα φοινίκια μας. Χωρίς κουκούτσιν είπαμε. Και τα ζυγίζουμε μετά που θα αφαιρέσουμε το κουκούτσιν. Μέσα. Και ανακατεύουμε με τη σπάτουλα σιλικόνης μας, έτσι για να απορροφήσουν το νερό και να μαλακώσουν, να γίνει βασικά μια πάστα. Και πάμε επίσης να βάλουμε και για έτσι ωραία μυρωδιά λίγη βανίλια. Βανίλια χρησιμοποιώ εκχύλισμα, αν δεν έχετε και θέλετε να βάλετε σκόνη, έτσι πολλά λίγο, έτσι μισό κουταλάκι. Ανακάτευμα με τη σπάτουλα και δέστε πόσο ωραία έτσι μαλακώνουν τα φοινίκια μας. Μετακινώ όμως έτσι πολύ γρήγορα με τη σπάτουλα για να μην μας κολλήσουν έτσι από κάτω, γιατί το νερό δεν είναι και πολύ, είναι λίγο. Ωραία, και είμαστε έτοιμοι. Τελειώσαμε. Αυτόν ήταν. Και βάζουμε στην άκρη μέχρι να χρειαστούμε. Το επόμενο βήμα, να φτιάξουμε την βάση μας, τη βάση και το από πάνω μέρος. Οπότε μέσα σε ένα μπολ σαν αυτό θα ρίξουμε τη βρώμη μας. Μέσα η βρώμη. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις και τη ζάχαρη μας. Αυτά πρέπει έτσι να τα ανακατέψουμε λίγο, να ενωθούν. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε τη μαργαρίνη μας, την νηστίσιμη τη φλόρα. Θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια, που είναι περίπου έτσι 3 κουταλιές. Και τώρα με τα χέρια μας πάμε να αναμίξουμε την φλόρα μαζί με αυτόν το μείγμα ζάχαρης, αλεύρι και βρώμη. Βασικά τι θέλω να κάνω, να τα ριζάσω όπως λέμε στην μαγειρική, να γίνουν ένα μείγμα σαν ψίχουλα. Θα λερωθούν αρκετά τα χέρια σας, αλλά δεν πειράζει. Αξίζει τον κόπο. Γιορτές χωρίς φοινικωτά δεν γίνεται. Ή τουλάχιστον στο σπίτι μου. Με τα φοινίκια είναι πολύ χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο έδεσμα. Παίρνουμε το μισό μείγμα και θέλω έτσι προσεκτικά να το απλώσω σαν βάση σε αυτό το ταψάκι μας, το οποίο στρώνω με λαδόχαρτο. Οι διαστάσεις αυτού του ταψιού είναι 21 επί 19 εκατοστά, γιατί γι' αυτό το μέγεθος πάμε. Οπότε, τούτα ανοίγεται το μισό θέλω να βάλω, γιατί το υπόλοιπο μισό θα πάει από πάνω. Αυτή είναι η βάση μου. Για να το ισιώσω αυτό με έναν μικροσκοπικό πλάστη, ισιώνουμε για να είναι ομοιόμορφα έτσι το πάχος της βάσης των νηστίσιμων φοινικωτών. Τώρα σειρά έχουν η πάστα με φοινίκια να πάει από πάνω. Τι θέλω να κάνω τώρα, να πάρω έτσι τα υπόλοιπα ψίχουλα, να τα σκορπίσουμε πάνω από την πάστα με φοινίκια. Βάζουμε τα ψίχουλα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε φούρνο. Ο φούρνος μας καλά προθερμασμένος στους 170 βαθμούς στον αέρα. Θα ψήσουμε στο μέσαιο ράφι του φούρνου μας και ψήνουμε για 30 λεπτά.
φινικότα μας είναι έτοιμα. Απλά τώρα θέλω να τα αφήσω εδώ να κρυώσουν καλά και δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να τα κόψουμε, γιατί πρέπει να το αφήσω να κρυώσει. Θα το τυλίξω καλά με μεμβράνη και θα το βάλω στο ψυγείο για 4 ώρες. Και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι έτσι για να σφίξει καλά. Οπότε την ώρα που θα το κόψω για να τα κάνω έτσι τετραγωνάκια με ριδούλες, πρέπει να είναι κρύο παγωμένο για να μην μου, να το πω κυπριακά, να μην μου λουβήσουν. Τα φινικότα μας είναι έτοιμα τώρα που επαγώσαν καλά να τα κόψουμε με περισσότερη ευκολία. Οπότε έτσι τώρα πάμε να τα χαράξουμε. Λίγη υπομονή θέλει μόνο για να τα κάνω όλα το ίδιο μέγεθος, αλλά είμαι και σασούρα. Τώρα πάμε να τα βγάλουμε. Και συνήθως το πρώτο είναι το πιο δύσκολο, αλλά έτσι με λίγη υπομονή και προσεκτικά. Ίσως ένα κουταλάκι μπορεί να βοηθήσει. Εγώ με τα φινικότα πραγματικά τρελαίνομαι και αυτό το κομματάκι είναι έτσι που απέμεινε, θα το τσιμπήσω. Αγαπητοί μου, αυτά τα νηστίσιμα φινικότα είναι θεϊκά.